Πάλι εδώ για να υπερασπιστούμε τα παιδιά μας, για να διεκδικήσουμε καλύτερη υγεία, αξιοπρεπείς αμοιβές, περισσότερη δημοκρατία, για να διεκδικήσουμε λίγο φως στο σκοτεινιασμένο ουρανό μας. Ενώ η ακρίβεια καρπάζει, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ως περιφερόμενος της θίασος με πρωταγωνιστή τον κύριο Μητσοτάκη βγήκε προς άγρα θεατών και ψυχολαγίων. Αντί να ασχολούνται με τα προβλήματα των εργαζόμενων, ως ψηφοδοτηρίες και να κάνε το σταυρουδάκι των ευρωεκλογών. Εμάς τους εργαζόμενους στο δημόσιο μας επέζουν με αυξήσεις κοροϊδία στην αλλαγή της χρονιάς. 38 με 42 ευρώ καθαρά το μήνα, ενώ το λάδι έχει πιάσει τα 25 με 30 ευρώ το λίτρο. Όταν το καλάθι της νοικοκυράς έχει διπλασιαστεί και η μυζήνη είναι άδεια στο όνειρο, ο κύριος Μητσοτάκης μας επιβάλλει να ζήσουμε τρώγοντας πασατέμπο. Η καρικατούρα του Υπουργού Οικονομικού που λέγεται Κωστής Χατζηδάκης αποτελεί την προσωποποίηση του δράστους. Δηλώνει πως 12 μέρες σε ζητήσεις αυξήσεις για τους δημοσίους υπαλλήλους που είναι 1.425 ευρώ, αλλά είναι όλα ψέματα. Το ξέρουμε όλοι. Το βλέπουμε όλοι στα καταριστικά μας. Η μικρή απόσταση από τον Πρωθυπουργό διαδήλωση στο κέντρο της Κοζάνης για την απεργία της αλληλή. Πάντα σε μικρή απόσταση από τον Πρωθυπουργό. Είναι ενήμερος για όλα τα προβλήματα και αυτός και η κυβέρνηση και οι ένοχοι ξέρουμε ποιοι είναι. Και αυτοί που προκαλούν τα προβλήματα πάλι ξέρουμε ποιοι είναι. Εμείς αγωνιζόμαστε, προσπαθούμε, φωνάζουμε, ζητάμε δίκαια πράγματα, δεν θέλουμε ούτε ρουσφέτια ούτε χάρες. Ο αγώνας μας είναι δίκαιος, το σύστημα υγείας πρέπει να ορθοποδήσει γιατί το έχουν διαλύσει την τελευταία δεκαετία, ειδικά το έχουν διαλύσει και έχουν όλη ευθύνη. Και εμείς σαν πολίτες και οι θύνοντες που ψηφίζουμε. Στελέχωση το κύριο αίτημα. Το κύριο αίτημα στελέχωση, σχεδιασμός, αναβάθμιση επιστημονική του προσωπικού και ποιοτικότερη παροχή βοηθειών προς τους πολίτες. 14 χρόνια μετά τα μνημόνια, όταν οι αποδοχές μας μειώθηκαν κατά 40%, όταν καταργήθηκαν τα δώρα, όταν επιβλήθηκε η εισφορά αλληλεγγύης 2%, όταν πάγωσε η διετία 2016-2017, και μειώθηκε το αφορολόγητο, η κυβέρνηση μας πετάει ψίχουλα της εισοδηματικής πολιτικής και οδηγεί τους εργαζόμενους του δημοσίου στη φτώχεια και στην εξαθλίωση. Οι νεοδιόριστοι καλούνται να ζήσουμε 734 ευρώ, με ενίκια που αγγίζουν τα 350 με τα 500 ευρώ. Ένας νεοδιόριστος νοσηλευτής αμείβεται με 680 ευρώ καθαρά το μήνα, τη στιγμή που το δημογραφικό είναι η επασφαλισμένη βόμβα του ασφαλιστικού και του ίδιου τέλους μας. 24 απεργία. Λίγα μέτρα από τη συγκέντρωση του Πρωθυπουργού. Εντάξει, σήμερα είναι και προκλητική κιόλας. Μέρα απεργίας, έρθει ο κύριος Πρωθυπουργός εδώ, σε μια περιοχή όπου με δική του απόφαση έκλεισε η ΔΕΗ και αυξήθηκε η ανεργία στους νέους, αυξήθηκε η ανεργία γενικά, έχει πέσει το ΑΕΠ. Μόνο πρόκληση είναι, τίποτα άλλο.